ήσασταν τώρα πάνω στη σκηνή, όταν ακούτε Χριστούγεννα, τι σκέφτεστε? Δεν σκέφτεστε εξωτικά? Πώς λέμε το εξωτικό των Χριστουγέννων? Λοιπόν, 10 χρόνια, 10 ξωτικά, 10 κλειδιά. Λέω εγώ τώρα, για να δούμε τι θα γίνει, παρακαλώ. Για να ξεκινήσουμε. Ήρθατε, τι κάνετε? Πολύ καλά, πολύ καλά. Εσύ? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Χαρακίδη, που έρχομαι εδώ. Αλλά μόνο και μόνο από αυτό που ακούω, σχεδόν από το ξεκίνημα της Ονειρούπολης, δείχνει την πολύ μεγάλη επιτυχία που έχετε. Δεν είχα καταφέρει να έρθω πριν από περίπου 3 χρόνια, δεν τα κατάφερα λόγω φόρτου εργασίας. Και επιτέλους να είμαι τώρα στο επαιτειακό. Το καλύτερο είναι σήμερα, όμως, που είναι φέτος. Τα 10 χρόνια. Ναι. Και τα απολαμβάνεις και εσύ, τα απολαμβάνουν όμως και οι υπόλοιποι εδώ που βρισκόμαστε. Βέβαια. Γιατί από ό,τι βλέπεις πιο δημοφιλής εσύ, δεν είμαι εγώ. Εντάξει, ο καθένας έκασε το τομέα του. Σε λίγο που θα έρθει και ο Στάν, θα εξαφανιστούμε και οι δύο. Ορίστε. Τελείωσε η υπόθεση. Έτσι. Μα γι' αυτό και τον φέρνουμε τον Στάν. Γιατί τον αγαπάνε τα παιδιά. Βέβαια, εννοείται. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τόσες χιλιάδες κόσμο εδώ σήμερα. Έτσι. Τι είναι αυτό, ποιος είχε την ιδέα να γίνει αυτός ο υπέροχος χώρος? Και πρέπει να πω, συγχωρέστε με αν γίνομαι λίγο υπερβολικός, ότι μετά από την Ονειρούπολη πολλοί έσπευσαν αυτό να το μιμηθούν, καλοπροαίρετα βέβαια, και να κάνουν αντίστοιχα τέτοια, να το πω έτσι, θεματικά χωριά χριστουγεννιάτικα, έτσι δεν είναι? Να πω το εξής, έτσι τώρα που βρισκόμαστε όλοι εδώ, ότι στα site αυτές τις ημέρες έχει ανέβει η κατάταξη όλων των event των χριστουγεννιάτικων. Ωραία. Πανευρωπαϊκά. Mm-hmm. Την Ονειρούπολη την έχουν ως ένατο προορισμό στην Ευρώπη, ως χριστουγεννιάτικη γιορτή. Τώρα χειροκροτάτε τους εαυτούς σας. Μπράβο. Αυτό είναι υπέροχο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό και ή μάλλον η κατάταξη αυτή που έχουμε δεν είναι τυχαία. Αν έρθετε εδώ επάνω να δείτε τον κόσμο κάτω, θα καταλάβετε γιατί η Ονειρούπολη σε αυτή τη θέση, και φυσικά θα κοιτάξουμε να την πάμε ακόμη πιο ψηλά. Και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Και δεν το λέω για να βλογήσω αυτό που λέμε, βλογάμε τα γένια μας που βρίσκομαι τώρα εδώ, διότι σε φάση πολύ πολύ δύσκολη, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, εσείς δείχνετε ότι πραγματικά θέλετε ο κόσμος να περνάει καλά. Νομίζω ότι οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές αυτό που πρέπει να κάνουν είναι αυτό ακριβώς. Να δίνουν στον κόσμο χαρά, χαμόγελο και αισιοδοξία. Πάνω απ' όλα. Αυτό κάνουμε εδώ. Βλέπετε όλοι είναι χαμογελαστοί. Το χαμόγελο εδώ και μαζί μας στο σπίτι. Γιατί μετά. Σωστό, θα παίρνουμε και στο σπίτι. Λοιπόν, ξεκινάμε απόψε όπως κάνετε κάθε χρόνο και όλες αυτές οι εκδηλώσεις εορταστικές κρατάνε περίπου για ένα μήνα. Εδώ έτσι. Μου φέρανε τώρα για να κάνουμε το δωράκι της Ονειρούπολης, το αναμνηστικό, για να το δώσουμε στο Θέμη. Α, είναι σας το αναμνηστικό. Πάρα πολύ. Thank you, παιδιά, αλήθεια. Λοιπόν, για να μας θυμάται και όταν θα φύγει. Αν και είμαι σίγουρος και χωρίς αυτό θα μας θυμότανε. Ούτως ή άλλως, αλλά είναι και υπέροχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ξεκινάμε σήμερα λοιπόν και οι εκδηλώσεις κρατάνε ένα ολόκληρο μήνα, έτσι δεν είναι? 34 ημέρες, κάθε μέρα αυτό που βλέπεις εδώ, αυτό γίνεται. 250 εκδηλώσεις θα έχουμε φέτος. Απίστευτο νούμερο. Και δράσεις, οι οποίες όποτε και να έρθει κάποιος στην Ονειρούπολη, ξέρει ότι κάτι θα έχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα λοιπόν έχεις αφορμή, έχεις κίνητρο να έρχεσαι κάθε μέρα. Βεβαίως. Αν έχεις το χρόνο βέβαια, έτσι. Όχι, αυτό το προνόμιο ευτυχώς το έχουν μόνο οι δραμηνοί.
να την έχουν κάθε μέρα. Σωστό, σωστό. Αλλά από ό,τι ξέρω, από ό,τι γνωρίζω, γιατί έχω κάνει και εγώ τις μελέτες μου, διαβασμένος παιδιά από την Ονειρούπολη, έρχονται και πάρα πολλοί από άλλες πόλεις, έτσι. Ή πιο κοντινές ή πιο μακρινές. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πλέον έχει καθιερωθεί. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα. Και σήμερα λεωφορεία και αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά. Σχολεία, σύλλογοι κλείνουν και οργανωμένα και έρχονται εδώ. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε και κόσμο που έρχονται έξω από την Ελλάδα. Αυτό είναι που μας δίνει και την αισιοδοξία ότι η Ονειρούπολη θα φύγει από την ένατη θέση και θα ανέβει πιο ψηλά. Και που είναι στην ένατη είναι υπέροχο, είναι απίστευτο, αλλά βεβαίως σας το εύχομαι να φτάσετε και στο νούμερο 1 σε όλη την Ευρώπη, η Δράμα. Σας εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Εγώ έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα σε Facebook, σε Twitter, όλες αυτές τις μέρες που ξέρουν ότι θα έρθω. Και μου λένε ότι έρχονται όχι μόνο από εδώ από τη Δράμα, αλλά και από άλλες τριγύρω πόλεις. Και έτσι το έχω καταλάβει κι εγώ. Είστε υπέροχοι, παιδιά, ειλικρινά. Και θα τα ξαναπούμε κιόλας. Δεν θα είναι η τελευταία φορά σήμερα, απόψε. Θα λοιπόν, τον έχουμε το Θέμη στην Ονειρούπολη και σε άλλες ημέρες. Μέχρι το τέλος της Ονειρούπολης. Έτσι να ξέρετε. Μέσα στα Χριστούγεννα οπωσδήποτε. Θα σας πω λεπτομέρειες πιο μετά. Θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις. Έχουμε 9 κλειδιά. Λείπει το 10ο κλειδί, σωστά. Το 10ο δεν ήρθε. Και πώς θα ξεκινήσει η Ονειρούπολη. Πώς θα ξεκινήσει. Πάμε να δούμε ένα βίντεο πρώτα. Να δούμε τι γίνεται. Για να καταλάβουμε ποιος θα φέρει το 10ο κλειδί για να ξεκινήσουν έτσι επίσημα τα Χριστούγεννα. Περνάμε καλά τις επόμενες μέρες, όσο καλύτερα γίνεται και ειδικά σε δύο κλίμα που έχει η Ονειρούπολη. Δημαρχέ. Νομίζω είναι η καλύτερη στιγμή, η ομορφότερη στιγμή, ο Κωστής ο Δουβαλίδης να μας φέρνει το 10ο κλειδί για την επετειακή χρονιά μας. Όχι γιατί είναι μόνο ο καλύτερος αθλητής που πέρασε από τη Δράμα, αλλά γιατί είναι και ένα πολύ καλό παιδί. Μπράβο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπε ο Δήμαρχος. Είμαι λίγο αμήχανος, μου κάνει λίγο σε μηχανία. Εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Μένεις εδώ μόνιμα στη Δράμα. Αυτό το διάστημα ακολουθώ τη σχολή μου, σπουδάζω τη ψυχοθεραπεία Θεσσαλονίκη, οπότε έχω μετακομίσει εκεί πέρα και όποτε βρίσκω χρόνο. Αυτή την περίοδο βασικά θα έχω αρκετό χρόνο, οπότε θα εύχομαι στην Ονειρούπολη, θα την επισκέπτομαι για να την παρακολουθώ. Να τα ξαναπούμε και μαζί στις 21 που θα έρθω, αν είσαι εδώ, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Θα παρακολουθήσω όσο γίνεται, γιατί 20 μήνες θα φύγω προετοιμασία, οπότε θα λείπω. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα, είναι μεγάλη μας τιμή. Μην φύγεις, Κώστα, που μας έφερε το 10ο κλειδί, 10 χρόνια Ονειρούπολη. Από αυτό και μόνο φαίνεται η τόσο μεγάλη επιτυχία αυτού του υπέροχου, τόσο λαμπερού. Και επιτρέψτε μου να πω για τα Χριστούγεννα, είναι αγαπησιάρικος θεσμός, έτσι οικογενειακός και πολύ αγαπησιάρικος. Έτσι τον λέω τουλάχιστον εγώ. Νομίζω αγάπη για όλο τον κόσμο. Για να κάνουμε επίσημα την έναρξη, ποιος λείπει, Δημάρχε? Ο Σταν θα έρθει. Άλλον θα έλεγα εγώ. Ποιος παίρνει τα δώρα. Ποιος θα πάρει το κλειδί. Συγνώμη. Ο Σταν θα το πάρει. Τα δώρα κάθε χρόνο. Ο Σταν τα φέρνει ο Άγιος Βασίλης. Ο Σταν, καλά να δω αν θα σας δώσει δώρα τώρα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή που πρέπει να δώσουμε το κλειδί στον Άγιο Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωστή τον Δουβαλίδη, γιατί η πορεία της Ονειρούπολης συμβαδίζει και με τον Κωστή. Ανεβαίνει αυτός, ανεβαίνει και ο Ονειρούπολη. Κάθε επόμενη χρονιά και καλύτερη. Κωστή, σου ευχόμαστε το 2014 όλοι οι στόχοι να ευοδοθούν. Να είναι η χρονιά σου. Πιο ψηλά. Η καλύτερη από όλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε ότι εδώ πέρα βλέπω και έναν ακόμη αθλητή. Τον έχω δίπλα μου. Είναι σε καλή φόρμα. Ετοιμάζεται. Ναι, το Ρίο. Από το κρύο. Λοιπόν, που είναι ο Άγιος Βασίλης. Πού είναι ρε παιδιά ο Άγιος Βασίλης, τι έγινε, χάθηκε ο Άγιος Βασίλης. Χωρίς ο Άγιος Βασίλη δεν κάνουμε Χριστούγεννα, δεν ξεκινάνε. Και δεν έρχεται και ο Σταν άμα δεν έρθει ο Άγιος Βασίλης. Τι κάνεις εδώ άρβη. Ωωω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 
Εγώ έως και τρόμαξα λίγο. Merry Christmas. Γεια σας. Είμαστε και πάλι εδώ για 10 συνεχόμενη χρονιά στην Ονειρούπολη της Ράμας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Άγιε μου, Βασίλη μου, ένα καλό παιδί όλο τον χρόνο. Μου έχεις φέρει δώρο. Ναι. Ας μην ρωτήσω τι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε επίσημα. Είμαστε έτοιμοι. Επίσημη έναρξη, τώρα που έχουμε και τον Άγιο Βασίλη, δεν φοβόμαστε τίποτα. Φύγαμε! Ξεκινάει η 10η Ονειρούπολη. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές. Να είστε καλά! Μπράβο ρε παιδιά! Αυτά είναι. Θέμη, δεν μας είπες όλες τις εντυπώσεις σου. Έχω πει τα όλα. Είναι λίγες ώρες που είμαι εδώ. Γιατί το πρωί ήμουνα στην Αθήνα στο πρωινό και ήρθα κατευθείαν μετά. Δεν έχω προλάβει. Είδα και Λούνα Πάρκ εδώ, δήμαρχε. Τα πάντα. Θα πάω να κάνω ταψί σε λίγο. Έτσι. Θα πάω να κάνω ταψί και μπαλαρίνα που μου αρέσουνε. Και θα φάω. Εδώ γίνεται χαμός κάτω. Θα κατέβω τώρα κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε Κώστα, ευχαριστούμε Δήμαρχε. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση, χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους μας. Ευχαριστούμε Αγία Βασίλη. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά σε όλους. Τα Χριστούγεννα ξεκίνησαν επίσημα. Έτσι. Διότι νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να τον φωνάξουμε στη σκηνή. Ή θα έρθει, ο Σταν ή θα πάρουμε ποστάν. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό θα γίνει σύνθημα. Λοιπόν, κανονικά. Οπότε έρχεται ο Σταν. Είμαστε έτοιμοι. Φωνάξτε δυνατά, Σταν. Αγόρι μου. Είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, γιατί είχε και περιπετειώδες ταξίδι ο Σταν, να του δώσουμε το μετάλλιο της Ονειρούπολης. Απολαύστε τον. Σταν, καλή επιτυχία. Να σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Πέτρο Δούκα. Όλους εσάς, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Για πάμε, παιδιά. Πες μου το γιατί να πεις εδώ τώρα πες μου το γιατί να πεις εδώ τώρα πες μου το γιατί να πεις εδώ τώρα πες μου το γιατί σαν τρελός και με βράδυ εδώ να σ' αναζητώ σε καλά εδώ. Αυτό που λες δεν είμαστε μαζί. Αυτό βρέζεις άλλο το δορμί. Αυτό στη καρδιά σου η καμπή. Η χαρά που τώρα ξάφνικα μου λύγει. Λες πως όλα τελειώσαμε. Ό,τι νιώσαμε, νιώσαμε. Από τότε σταματήσα. Θα με δω για σένα. Όλα τις όδας έρχονται. Να δεις ό,τι έφταιγε για τα πάντα που σου έδινα μόνο καρδιά. Πες μου το γιατί να μην είσαι εδώ τώρα γιατί εγώ να μπορώ τα δυο σου τα γλυκά να χειμίσω πρώτα και πάλι να τα φύγω. Πες μου το γιατί σαν τρελός κάθε βρεβή εδώ να σ' αναζητώ. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Στην όμορφη Ονειρούπολη που πραγματικά για 36 μέρες το παραμύθι συνεχίζεται και θα ζούμε εδώ ένα παραμύθι, έτσι δεν είναι? Βέβαια και για 10η χρονιά, έτσι. Σωστά. Είναι μεγάλη μου χαρά, το λέω ειλικρινά, γιατί δεν έχω έρθει ποτέ, δεν είχα καταφέρει να έρθω ποτέ, αλλά η φήμη σας είναι αυτό που λέμε προηγείται. Όλα αυτά τα χρόνια έχω ακούσει τα καλύτερα, με όλα αυτά τα events που έχετε κάνει και από βιντεάκια που έχω δει.
δει και από φωτογραφίες που έχω δει στα διάφορα blog στο διαδίκτυο. Και ήθελα οπωσδήποτε να βρω την ευκαιρία να το επισκεφτώ κάποια Χριστούγεννα το μέρος αυτό. Και να λοιπόν που αυτό γίνεται πραγματικότητα. Και είναι και μεγάλη μου τιμή που είμαι και στην έναρξη σήμερα. Και μάλιστα στην καλύτερη περίοδο της δράμας, έτσι δεν είναι? Νομίζω κι εγώ πως είναι πραγματικά στην καλύτερη περίοδο. Είναι, το λέω και το εννοώ, πολύ μεγάλη μου τιμή. Και μάλιστα να συμπληρώσω λέγοντας ότι είναι ο ένατος προορισμός ευρωπαϊκός Χριστουγεννιάτικος. Δεν ξέρω αυτό, δεν πώς το αυτό. Ναι. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Δήμου της Δράμας, ευρωπαϊκά, okay, είναι ο ένατος Χριστουγεννιάτικος προορισμός. Πώς το βλέπετε ο τηλεοράσης? Καλά, το βλέπω υπέροχο αν ισχύει αυτό, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή κάθε δημοσκόπηση μπορεί να πει και οτιδήποτε, το θέμα δεν είναι τι λέει η δημοσκόπηση, το θέμα είναι πραγματικά να έχεις φτιάξει εδώ έναν υπέροχο χώρο και δεν βλέπω να τον επισκεφτώ. Αλλά σαφώς αν ισχύει αυτή η δημοσκόπηση που μου λες, ακόμα καλύτερα. Μάλλον καλύτερη είναι η δημοσκόπηση, είναι ο κόσμος που έρχεται. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Μιλάνε τα νούμερα, μιλάει ο κόσμος και η αγάπη του κόσμου η οποία έχει κάνει το μέρος αυτόν τον απόλυτο, να το πω έτσι, χριστουγεννιάτικο προορισμό. Ναι, η αντίστροφη μέτρηση για την Ονειρούπολη έχει αρχίσει, είμαστε ήδη προς το τέλος. Νομίζω ότι οι εορτασμοί φέτος θα πάνε πολύ καλύτερα. 10 χρόνια συμπληρώνουμε. Τα Χριστούγεννα και πάλι στο επίκεντρο, η Δράμα πάλι στο επίκεντρο. Για 34 μέρες θα είναι η Δράμα η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Τα ευχάριστα είναι ότι ήδη η Ονειρούπολη έχει καταταγεί ως ένατος προορισμός πανευρωπαϊκά για τα Χριστούγεννα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω επιβραβεύει τις προσπάθειες των Δραμηνών όλα αυτά τα 10 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο δικαιούται η Ονειρούπολη και νομίζω ότι ο κόσμος και τα απόλαυσε όλα τα προηγούμενα, αλλά και φέτος ακόμη περισσότερο, μιας και η Ονειρούπολη φέτος ήδη έχει μεγαλώσει πιο πολύ. Περισσότερες δράσεις, περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερα παιχνίδια. Δεν μένει παρά να την επισκεφτούν όλοι από σήμερα που ανοίγει τις πύλες της μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου. Ήταν αδιανόητο η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να μην συμμετέχει σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Μια διοργάνωση που, όπως είπατε κι εσείς, βάζει τη Δράμα στους προορισμούς όλη αυτή την περίοδο να την Ευρώπη. Είμαστε περήφανοι που είμαστε στην περιφέρειά μας, είμαστε περήφανοι που η Δράμα με την Ονειρούπολη έχει το δικό της στίγμα και είναι το σημείο αναφοράς για όλους. Γνωρίζουμε όλοι ότι θεωρείται και είναι η κορυφαία εκδήλωση των εορτών για όλη τη χώρα μας. Σαφέστατα είναι ένας τουριστικός προορισμός, ένας προορισμός που δίνει ζωή όχι μόνο στη Δράμα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, σε συνδυασμό φυσικά και με το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού, μην το ξεχνάμε και αυτό. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις σαφέστα και λείπουν από την περιφέρεια, για εκδηλώσεις τέτοιου μεγέθους μιλώ. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός από την Ονειρούπολη, ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση προσπαθούμε να δημιουργούμε τέτοιες δράσεις που πραγματικά κάνουν την περιφέρεια προορισμό και προκαλούν το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Βλέπουμε και φέτος η διοργάνωση είναι άψογη. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος και γενικά όλες οι ενδείξεις και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι και φέτος θα έχουμε μια απόλυτα πετυχημένη Ονειρούπολη, ένα τεράστιο γεγονός για την περιοχή μας που σαφέστατα θεωρείται ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα συγκριτικό σε σχέση με άλλες περιοχές. Να ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία, να ευχηθώ, αν και είναι νωρίς, χρόνια πολλά σε όλους. Με μεγάλο ενθουσιασμό και μεγάλη χαρά, σήμερα έχει ανοίξει τις πύλες της Ονειρούπολη, έχουμε ξεκινήσει την έναρξη, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση του κόσμου, το είπαμε πολλές φορές ότι η Ονειρούπολη είναι υπόθεση όλων των Δραμηνών και αυτό φαίνεται από τη συμβολή του κόσμου. Ευελπιστούμε ότι θα περάσουμε για 10 τη συνεχή χρονιά και για 34 μαγευτικές μέρες να ζήσουμε όλοι το παραμύθι και ότι όλα στο τέλος θα πάνε κατευχήν όπως τα έχουμε σχεδιάσει. 10 χρόνια Ονειρούπολη Δράμας, 10 χρόνια η Δράμα πρωτεύουσα των Χριστουγέννων σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι είναι το μεγαλύτερο τουριστικό προϊόν της Δράμας. Χαιρόμαστε που κάθε χρόνο είμαστε σε θέση να την παρακολουθούμε και ως μέλη της Οργανωτικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής νομίζω ότι βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι για να πετύχει και η φετινή διοργάνωση. Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους τους εθελοντές που πραγματικά, χάρη στην δική τους παρουσία, ένα μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας
ανήκει σε αυτούς και είμαστε κι εμείς εδώ και θα είμαστε κάθε μέρα να δείχνουμε με την παρουσία μας ότι στηρίζουμε αυτό το θεσμό που έβγαλε τη Δράμα από την απομόνωση. Χρόνια πολλά στη Δράμα μας.